Στις 7 και 20 το πρωί, ώρα Νέας Υόρκης, από τα 7 συνολικά βαγόνια του σειρμού, τα 5 ανατράπηκαν στο σημείο που η σιδηροδρομική γραμμή, κάνοντας μια μεγάλη στροφή, πλησιάζει τον ποταμό Χάντσον και η Μητροπολιτική Αρχή Μεταφορών διέψευσε τους αρχικούς φόβους ότι ενδεχομένως κάποια βαγόνια να βυθίστηκαν στον ποταμό. Important to keep in mind though that during the weekday during rush hours there would have been a lot more people on that train. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως 135 πυροσβέστες για να απεγκλωβίσουν επιβάτες και να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Ασθενοφόρα μετέφεραν ταχύτατα τους δεκάδες τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία στον τομέα του σταθμού του Spite and Dival, 100 μέτρα από τον οποίο έγινε το δυστύχημα. Προορισμός του τρένου ήταν ο μεγάλος κεντρικός σταθμός της Νέας Υόρκης. Πληροφορίες που επικαλούνται τα διεθνή δίκτυα αναφέρουν ότι από το πρώτο βαγόνι εκτοξεύτηκαν επιβάτες μέσα στον ποταμό. The train itself, 7 carriages long, 5 of those derailed as the train headed into a bend just by the Hudson River. The first of the carriages landing precariously close to the river's edge. Some of the passengers, we understand, after the impact of the crash, catapulted out of the train itself and into the water, which meant diving teams had then to search the waters just in the front of the tip of that train. Οι ομάδες των διτών διεξάγουν προσεκτική έρευνα, καθώς δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των επιβατών που επέβαιναν στο τρένο, ο οποίος εκτιμάται σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αρχή Σιδηροδρόμων στους 150. Πολύ μικρός αριθμός που οφείλεται στις συνεχόμενες αργίες και στην έναρξη της εορταστικής περίοδου στην Αμερική. Υπό κανονικές συνθήκες, το τρένο αυτό μεταφέρει τουλάχιστον διπλό αριθμό επιβατών. Οι εμπειρογνώμονες της σιδηροδρομικής εταιρείας αναζητούν στις γραμμές την αιτία του εκτροχιασμού. Οι μαρτυρίες για υπερβολική ταχύτητα επιβεβαιώνονται από τον μακρύ και ισχυρό συρριστικό ήχο που έκανε το φρενάρισμα του τρένου πριν από τον εκτροχιασμό, όπως κατέθεσε μάρτυρας κλειδί. I just heard like a screeching noise, you know, I happened to be by the window. I'm on top of the hill, but I still heard a screeching noise. And then within seconds, the ambulance started and the fire truck started coming past my window. And I knew something big happened. And we started to hear enormous numbers of sirens and see many emergency vehicles converging on the train station. And as we walked towards it, we could very clearly see cars off the track, one of them at a right angle to the other cars, either very close to or actually possibly in the water. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες. Οι πυροσβέστες μπήκαν με σκάλες μέσα στα βαγόνια και η αναζήτηση εγκλωβισμένων επιβατών συνεχίζεται.